Κύριε Μαρούπα. Νομίζω ότι η παρουσία των άλλων πολιτικών αρχηγών από τα κόμματα και του κύριου Τσίπρα σήμερα επιβεβαιώνει ότι έχουν μια στρατηγική σύμπλευση στα πολύ βασικά ζητήματα. Τα οποία δημιουργούν και αυτό που εμείς λέμε καπιταλιστική ανάπτυξη, για να δώσω το ερώτημα που θέσατε στην αρχή της εκπομπής, τι είναι σήμερα η ανάπτυξη. Καπιταλιστική λοιπόν ανάπτυξη για μας, γιατί έχει σημασία και ένας επιθετικός προσδιορισμός, είναι αυτό που ζουν σήμερα εργαζόμενοι με το ξύλωμα των εργασιακών τους δικαιωμάτων, με το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη φήμωσή του που επιχειρείται και μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία τα βιώνει στο πετσί του σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής του. Ας πούμε, αυτό με την έλλειψη αντιπυρικής προστασίας, με αφορμή αυτό που, το οποίο ξεκίνησε η εκπομπή, είναι κάτι καινούριο. Είναι καινούριο πράγμα το μειωμένο προσωπικό στην πυροσβεστική, το ότι είναι υποστελεχωμένη. Όχι, αλλά είναι μειωμένο πράγμα. Είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της απόλυτης ανοργανωσίας του ελληνικού κράτους. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία έχει στο επίκεντρο την κερδοφορία του κεφαλαίου και ό,τι αφορά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες είναι του πεταματού. Σας θυμίζω ότι και εμείς και προεκλογικά είχαμε αναδείξει μια πτυχή που βάζει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Που τι λέει, για ό,τι έργα γίνουν, σχέση κόστους-οφέλους. Αυτό τα διέπει όλα. Και έτσι φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα, για να μην κουράζω, που να λέει ότι το καλοκαίρι καιγόμαστε, όταν βρέχει πνιγόμαστε και δυστυχώς ξεκινήσαν οι βροχές και θα δούμε τι συνέπειες θα έχουμε στο επόμενο. Και όταν κάνει σεισμό, κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό είναι η πολιτική η οποία ακολουθείται. Από εκεί και πέρα, τι ακούσαμε σήμερα τον κύριο Τσίπρα. Επιβεβαιώνεται ότι πραγματικά εκεί που έχτισε ο ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτά τα βήματα θα συνεχίσει με εντατικούς ρυθμούς και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δηλαδή, διευκολύνει το κεφάλαιο και δωράκια στους επιχειρηματίες. Έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να δίνει τη Δημοκρατία. Χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα. Τι δώσανε τώρα. Καταρχήν, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει μείωση τη φορολογία στο κεφάλαιο και είχε φτάσει σε μια πραγματικότητα που έλεγε ότι το 95% των φόρων των πλέον εργατικά λαϊκά στρώματα και 5% επιχειρηματίες. Και η Νέα Δημοκρατία αφήνει ένα φορολογικό νομοσχέδιο με ακόμα λιγότερους φόρους στο κεφάλαιο. Άρα αυτό το 5% συρρυκνώνεται. Και το ερώτημα είναι ποιο θα πληρώσει τη ζημιά, τα γνωστά υποζύγια. Έχω ένα σταθερό ερώτημα που το κάνω σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται εδώ από το ΚΚΕ. Παρακαλώ. Εντάξει, τα εργασιακά καταλαβαίνουμε όλοι αυτά που λέτε, αλλά από εκεί πέρα τι άλλου είδους ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει εκτός από την καπιταλιστική, όπως λέτε. Πραγματικά σας είναι ειλικρινές το ερώτημα που σας κάνω. Και εγώ με ειλικρίνεια θα απαντήσω το εξής πράγμα. Ότι σήμερα οι εργαζόμενοι με τον κόπο τους, με τον υδρότα τους, παράγουν ένα πολύ μεγάλο πλούτο, ο οποίος μοιράζεται εντελώς ανισομερώς. Δηλαδή, μια χούφτα άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν όλο αυτό το πλούτο που παράγεται, περνάνε βασιλικά και για τα πολύ μεγάλα πλατεία λαϊκά στρώματα που δουλεύουν, υπάρχει ένα ξεροκόμματο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και μάλιστα αυτή η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Το αναπτυξιακό νομοσχέδιο που ήρθε τώρα, σαν συνέχεια και αυτό που είχαμε πει ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνουμε συνεταιρισμούς. Εγώ δεν λέω να κάνουμε συνεταιρισμούς. Ναι. Θα πω τι ακριβώς λέμε. Αλλά εγώ λέω, είναι μέλλον σήμερα το να μην υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και πάνω σε αυτή την πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία να νομοθετεί τη ρήτρα εξαίρεση τη συμβάση. Είναι πρόοδος οι εργαζόμενοι να μην μπορούν να οργανώσουν την πάλη τους και να έχουν τα σωματεία τους και να υπερασπίζονται όπως αυτοί νομίζουν τα δικαιώματά τους. Αυτό φταίει και ο τρόπος που οργανώνονται. Όταν δεν μπορούν να συνεννοηθούν να και να συμμαζευτούν και να βρεθούν σε ένα χώρο δεν να μιλήσουν, θέμα. Γιατί χτυπάνε οι απ' έξω, να μπουν μέσα. Όχι, και δεν μπορούν. Λέω Νέκα, κάτι που δεν ισχύει. Θα σας πω. Πάνε να μιλήσουν. Και είναι γίνεται το πάμε απ' έξω και θέλει να μπει μέσα. Και δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για να καταλήξουν σε πέντε πράγματα τα οποία είναι κυρία βασικά Νέγκα, για τη δουλειά τη δική μου και όλων των ανθρώπων. Κυρία Νέγκα, εγώ σας λέω, οι εργαζόμενοι συζητάνε και μπορούν να συζητήσουν. Αυτοί που δεν μπορούσαν, να συζητήσουν αρμονικά ήταν διάφοροι γορίλες και διάφοροι μαϊμού αντιπρόσωποι οι οποίοι δεν εκπροσωπούσαν κανέναν. Αλλά ας πούμε σε εργοστάσια που γίνονται κινητοποιήσεις, γίνεται δυνατόν να κινητοποιηθεί ένας χώρος δουλειάς χωρίς οι εργαζόμενοι να συζητήσουν? Και πώς κινητοποιούνται? Γιατί μια πια κινητοποίηση ή μια οποιαδήποτε κινητοποίηση, Μαρούπα, με συγχωρείτε, απαιτεί καταρχήν και απεργούς. Ναι. Με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να έχει απεργούς. Χωρίς απεργούς δεν υπάρχει απεργία. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε κάποιο φετίχ. Εμείς τι λέμε? Να μπουν να συζητάνε και να αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θα κινηθούν. Αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό επιδιώκει όλη μας στάση. Σήμερα τι νομοθετεί η κυβέρνηση? Ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, να μην γίνονται γενικές συνελεύσεις, να μην συζητάνε εργαζόμενοι μεταξύ τους. Και χτίζει πάνω στον απεργοκτόνο νόμο δεν του ΣΥΡΙΖΑ, τη κυρία Αυτιόγλου. Δεν έχω καταλάβει για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, έχετε δίκιο, αλλά δεν έχουν καταλάβει. Τα έχει αφήσει. Στην ουσία χτυπάει το θέμα τη γενική συνέλευση. Και να μπορεί ο άλλος από μακριά. Πάντως δεν είναι εικόνα, κύριε Μαρούπα. Είναι όλοι οι χώροι δουλειά το ίδιο? Δηλαδή σε κανένα χώρο δουλειά δεν συζητάνε εργαζόμενοι και δεν παλεύουν? Δεν είναι το ίδιο. Και, και η προσωπική μου γνώμη είναι ότι οι εργαζόμενοι όλοι έχουν προβλήματα και υπάρχει καλύτερη οργάνωση. Όχι από σύμπτωση, είναι μπροστά οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και οι κομμουνιστές. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και υπάρχει μια σειρά από χώρους. Τι να πούμε, το λιμάνι του Πειραιά, τους ναυτεργάτες, άλλα εργοστάσια που κινητοποιηθήκανε.
Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Τώρα, να σκεφτεί και ένας κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα πάντως δεν μου το απαντήσατε. Θα μου είπατε τι άλλη ανάπτυξη μπορεί αμέσως να υπάρχει. Γιατί πραγματικά πλέον το θέμα είναι μεγάλο το στίγμα της ανάπτυξης, κυρία Νέγκα. Και καλά κάνετε και το θέτε. Αν η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ τους πιάνει ο πόνος για το πώς καλύτερα θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να συζητήσουν για να παλέψουν μια πολιτική που ήδη εφαρμόζουν. Όχι. Δεν του πιάνει τέτοιο πόνο. Ο προσανατολισμό είναι να χτυπήσει το δικαίωμα των εργαζομένων στην πάλη. Ο λαός μας σήμερα, εμείς τον καλούμε, συσπειρωμένος για το ΚΚΕ, να διεκδικήσει μια άλλη ανάπτυξη. Μάλιστα. Σοσιαλιστική, δηλαδή τι, να είναι ο ίδιος κύριος στο μέσο σοσιαλιστική παραγωγής. Σοσιαλιστική, σήκωσε το βλέμμα της... Σοσιαλιστική, κυρία, αλλά σοσιαλιστική... Σοσιαλιστική, είναι όχι ημιτασιών. Είναι πάντως νομίζω πρωτοφανές, περνάμε σε μια εποχή και γιαλατζή. Να κάνω, ναι, περιμένω, εγώ περιμένω να ακούσω την πρόταση του Κουκουέ για την ανάπτυξη. Λέω αμέσως τώρα, να πει, κύριε Μαρούπα, συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί λέμε, καμιά φορά ακούω που μου λένε πάρα πολλοί κόσμος που απογοητεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, θα δούμε το Κουκουέ κτλ. Αλλά δεν βρίσκουν πρόταση. Λένε πάλι το, επιτρέψτε μου να πω, το τυρί κουμπάρε σε εισαγωγικά. Ακούμε το ίδιο και το ίδιο, ενώ θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει πρόταση από ένα κομμουνιστικό κόμμα. Να τον αφήσουμε, κυρία Δημήτρη. Καταρχήν γιατί... τα ίδια και τα ίδια εφαρμόζονται, ναι, τόσα χρόνια από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και τα χάλια τα είδαμε. Αυτά τα είδαμε. Στον συνδικαλισμό δεν είδαμε και το ΚΚΕ και το ΠΑΠ. Εγώ περιμένω να δεν είδα μια ανατροπή από το ΚΚΕ στο στη σοσιαλδημοκρατία, τομέα, ούτε στην πολιτική και την μια παλιότερη, πρόταση. Την πιο original Πασόκ. Πάντα ήσασταν στη Βουλή όμως. Και την κυρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Να μην μιλάμε σπαστικά. Να ακούσουμε την πρόταση του ΚΚΕ που. Ήταν στη Βουλή, δεν σημαίνει την κυβέρνηση. Ήταν στη Βουλή και μπορούσε να φέρει ανατρεπτικές προτάσεις του ΚΚΕ. Πάντα ήταν στην Ελλάδα. Περιμένετε, γιατί το ΚΚΕ έφερε πάρα πολλές προτάσεις στη Βουλή, ναι, και τις καταψηφίσετε μαζί την και εσείς. Την πρόταση για την ανάπτυξη σας ρωτάω τόση ώρα και ξαναλέω, δεν έχω, μιλάω και δεν απαντάω. Προσπαθώ να μιλήσω και να απαντήσω. Τι ανάπτυξη μπορεί να έχει. Απλά για την αφήσω να πω μια κουβέντα, ναι, και η παλιά σοσιαλδημοκρατία, πιο original του Πασόκ και η καινούργια του ΣΥΡΙΖΑ, αρέσκονται το να βάζουν και λίγο κόκκινο για να μακιγιάρουν μια πολιτική που είναι βάρβαρη. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι σήμερα μπορούν τα μέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Σας φαίνεται αυτό κάτι που έχει μπορεί εφαρμοστεί, να δεν αυτό έχει εφαρμοστεί φυσικά και μπορεί να εφαρμοστεί. Η κατέρευσε με όλο αυτό το κοινωνικό κομμάτι. Πώς ακριβώς... Τα μέσα παραγωγής μπορεί να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία. Αυτό λέμε. Και με κεντρικό σχεδιασμό να προχωρήσει η οικονομία. Αυτό εφαρμόστηκε και στη Σοβιετική Ένωση, είναι γεγονός. Απέτυχε η Σοβιετική Ένωση. Είναι... Δεν θα συμφωνήσουμε ότι απέτυχε. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε σοβαρά λάθη. Γίνανε σοβαρά λάθη. Ας μην παίξουμε τις λέξεις. Εμείς λέμε ανατράπηκε, εσύ λέει κατέρευσε. Να μην μείνουμε σε αυτό. Ήταν ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Γίνανε σοβαρά λάθη. Ένωση. Άλλη ερώτηση θα σας πω, που κάνω πάντα. Θα σας πω. Να πάω σε μια σειρά, τη βάζω first in, first out. Ναι. Λοιπόν, υπήρξαν μια σειρά πρωτόγνωρες κατακτήσεις από πολύ νωρίς, τις οποίες σήμερα και στην πιο προηγμένη καπιταλιστική χώρα του κόσμου οι εργαζόμενοι ούτε καν τις ονειρεύονται. Όχι τις διεκδικήσουν, δεν τις ονειρεύονται καν. Αυτό είναι ένα γεγονός. Mm-hmm. Φυσικά γίνανε αρκετά σημαντικά λάθη και στον τομέα της οικονομίας, τα οποία εμείς ακόμα έχουμε κάνει, θεωρούμε σκληρή αυτοκριτική. Και έτσι πιστεύουμε ότι η επόμενη απόπειρα της ανθρωπότητας να χτίσει αυτό το καινούριο θα είναι επιτυχημένη. Μάλιστα. Και να μην μείνει σε χρεοκοπημένες συνταγές, οι οποίες τι λένε σήμερα, ότι μπορούν, λέει, και εκμεταλλευτείς και εκμεταλλευόμενοι να κερδίσουν. Ναι. Αλήθεια πώς. Πώς μπορούν να κερδίσουν ταυτόχρονα. Και αυτή μας την πρόταση, καλούμε και τον κόσμο να την ακολουθήσει, να την δει, να τη σκεφτεί. Και είναι μια ευκαιρία για τον πολύ κόσμο που ζει εδώ πέρα στην Αττική, το φεστιβάλ της ΚΝΕ που γίνεται τώρα το επόμενο Πέμπτη Παρασκευή και Σάββατο, 19 με 21 Σεπτέμβρη, να δώσει το παρόν και μαζί με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα να δει και συζητήσεις, εκθέσεις, υλικά. Και να δείτε ακριβώς προτείνουμε για το σήμερα. Ωραία. Γιατί εκεί πέρα δεν προβάλλουμε. Μπορεί να χθες, δει μόνο το μουσικό κομμάτι. Πρέπει να ακούσει. Μπορεί να δει ό,τι θέλει. Αλλά ακόμα και αυτό και το τι επιλέγουμε να παρουσιάσει το φεστιβάλ και από παλιές δημιουργίες και από καινούργιες. Είναι πάντα καλά. Δείχνει ένα προσανατολισμό. Αυτό νομίζω ότι δεν πρόκειται κανείς ποτέ να το. Μπορείτε να έρθετε και φέτος να το επιβεβαιώσετε. Πάντως η πρότασή σας είναι Σοβιετική Ένωση χωρίς τα λάθη. Ας το πούμε με ένα σύστημα έτσι. Εγώ δεν έχω φόβο να το πω και έτσι. Εντάξει, μου δώσετε μια απάντηση. Μαρούπα, στο Κουκουέ, τι λοιπόν, γίνεται. Θα σας πω. Καταρχήν, θέλω να πω μια κουβέντα ακόμα για την ανάπτυξη, για να θυμάται και ένα κόσμο, επειδή τα χρόνια περνάνε και βγαίνει μια δεκαετή κρίση σε μια ανεμική ανάκαμψη. Την οποία ποτέ δεν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι όλοι. Έχει ενδιαφέρον αυτό για τη χώρα μας. Νομίζω ο κόσμος ότι θα γεμίσουν τις έπαιρνες λεφτά. Για την διακοπή, ναι. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι πριν από αυτή τη δεκαετή κρίση, η χώρα μας ήταν σε ανάπτυξη. Για μια περίοδο, μάλιστα, πια θυμάμαι καλά και η Πασόκ ήταν πρώτη σε ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, ατομομηχανή της Ευρωζώνης. Και ποια ήταν η εξέλιξη αυτής της κατάστασης, να βρεθούμε σε μια βαθιά κρίση. Εμείς δεν υπήρξαμε ποτέ ατομομηχανή της Ευρωζώνης. Είχαμε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης της Ευρωζώνης. Είχαμε μια ανάπτυξη που ήταν λίγο προς το φούσκα. Είχαμε τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ήταν το Πασόκ τότε κυβέρνηση. Ήταν το Πασόκ, παραμονή Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν οι υψηλότεροι ρυθμοί στην Ευρωζώνη. Ήταν συγκεκριμένο το χρονικό και διάστημα. Και εκείνο το διάστημα, αυτό που τι λέτε, πέρασε στα εργασιακά, διευθέτηση χρονοργασίας, κατάργηση οκταώρου,
αυξήσει σε 70 δεν λεπτά. Δεν πέρασε τότε λοιπόν, αυτό, τότε κύριε πέρασε. Μαρούπα. Όχι, δεν θυμάστε καλά. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Τότε ήμουν 20 χρονών και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δεν θα πούμε χρόνια λοιπόν, τώρα. Εγώ δεν έχω χρόνια. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η ανάπτυξη λοιπόν έχει πάντα συγκεκριμένο πρόσημο. Και σήμερα η ανάπτυξη όπως τρώνεται θα έχει επιπτώσει στους εργαζόμενους. Και εκεί πέρα συμφωνούν και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Όπως συμφωνούν και στην εξωτερική πολιτική. Πρόεδρος στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συμφωνία τώρα με τους Αμερικάνους. Που θα επεκταθεί και θα περιλάβει και άλλες βάσεις. Αλλά τι να κάνουμε, κύριε Μαρούπα, αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή, να είμαστε μόνοι μας η Ελλάδα στη γεωπολιτική περιοχή εδώ. Ή να πάμε με τον κύριο Πούτιν, όπως πήγε ο κύριος Τσίπρας και έφυγε τρέχοντας και γύρισε πίσω. Τι να κάνουμε, όχι, τι να κάνουμε στην εξωτερική πολιτική, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Αλλά τι να κάνουμε, με ποιες συμμαχίες θα προχωρήσουμε. Εμείς λέμε ότι η εμπλοκή μας πάντως στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποτέλεσμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Ελληνοτουρκικά. Χάλι μαύρο, το συζητάμε ότι υπάρχει αμφισβήτηση, το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα. Mm-hmm. Κυπριακό, πάμε στην ουσία για διχοτόμηση. Mm-hmm. Και ήδη οι συζητήσεις που γίνονται είναι χρήματα για χαλαρή συνομοσπονδία. Χρήματα όμως πάνε σε όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι. Τι εννοείται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνε σε όλα τα κόμματα, τι εννοείται. Στην κυβέρνηση, ναι. Στο κράτος. Ναι. Είναι χρήματα που τα έχουμε πληρώσει πάντως. Γιατί και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κάποιο δέντρο που, που από εκεί βγαίνουν. 1,6 δις για το μεταναστευτικό που πήγε εντελώς άχρηστο σε εισαγωγικά. Ας μην τα ανοίγουμε και αυτό. Να μην τα ανοίγουμε και αυτό, αλλά από την άλλη μεριά όμως όλων μας οι αμαρτίες, αλλά και εσείς με το κουκουέ. Λέτε 5 πράγματα που δεν εφαρμόζονται, αλλά μόνο αυτά λέτε. Συγγνώμη, προτάσεις για το μεταναστευτικό υπάρχουν συγκεκριμένες. Βεβαίως. Υπάρχουν πολλές συγκεκριμένες. Η πιο συγκεκριμένη από όλες είναι να μην εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία που υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Η οποία γνωρίζει τον κόσμο και δημιουργεί μόνο να πάνε άνθρωποι εκεί που θέλουν να πάνε. Φυσικά και εκεί πέρα που θέλουν να πάνε δεν είναι κανένας παράδεισος. Mm-hmm. Τους περιμένουν για την εκμετάλλευση. Και πώς θα πάνε εκεί που θέλουν να πάνε, πνιγόμενοι μέσα στη θάλασσα. Όχι βέβαια. Ποιος πώς. Κυρία Δημαδάμα. Μα πώς κύριε Μαρούπα, Frontex, περνάνε στην Ελλάδα διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Περνάνε από τα σύνορα και περνούν μέσα από αγκαθωτά σηματοπλέγματα. Οι Ούγγροι τους κυνηγάνε και τους πετροβολούν. Σε καμία περίπτωση. Και εμείς στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχουμε πρόταση και είμαστε κόντρα σε αυτό που λέει. Και κόντρα στη συνεργασία με την Τουρκία. Μα η πρόταση σας ποια είναι. Εδώ και πολύ απλά να μην διακόπτω. Μου λέτε ας περάσουν. Τι ας περάσουν, πώς να περάσουν, να πεθάνουν οι μισοί για να φτάσουν κάποια στιγμή. Θέλετε να τους πνίξετε. Πέρα από αυτό, πάντως, δεν νομίζω ότι δεν θέλει κάποιος να τους αφήσει. 10.000 τιμόρια που χωράει 3.000. Όχι, βέβαια. Θέλετε να έχετε 7.000 σώμα που χωράει 3.000. Από την πρώτη στιγμή το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, εσείς τι προτείνετε, τι θα πει να τους αφήσετε να περάσουν, ποιοι. Από πού καταξέρετε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί δεν νομίζω, πορεία, η ρότα των ανθρώπων από τη Συρία στην Γερμανία γνωρίζετε ποια είναι η πορεία και πόσο οι άνθρωποι αυτοί πέρα προχωρούν. Πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι έχει κανείς πρόθεση να κρατήσει εδώ τους ανθρώπους. Και σε αυτές τις συνθήκες. Και σε αυτές τις συνθήκες. Δεν λέει καθόλου αυτό. Αυτό λέει και να τους ξαναστέλνει πίσω. Καθόλου αυτό δεν λέει. Ούτε για την Ελλάδα, ούτε για την Ιταλία, ούτε για την Ισπανία. Τώρα υπάρχει ένα παζάρι της Τουρκίας η οποία παζαρεύει σε γενικότερο επίπεδο και απειλεί με 5 εκατομμύρια ψυχές. Στην Τουρκία μπορούμε να τους στείλουμε γιατί εκεί είναι ακόμη χειρότερο. Εγώ δεν λέω να τους στείλουμε εκεί πέρα. Άλλοι το λένε αυτό. Στην πράξη. Με αυτά που λένε να κάνουμε. Πώς θα το κάνουμε. Και αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες έχει συγκεκριμένη αιτία. Γιατί γίνεται πόλεμος. Ποιοι τον έχουν συναποφασίσει αυτόν τον πόλεμο. Έχει πάρει ομόφωνες αποφάσεις στο ΝΑΤΟ ή δεν έχει πάρει. Μάλιστα. Ποιο είναι στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία δεν έχει ρόλο σε αυτά που γίνονται αυτή Ρωσία, τη στιγμή στη Ρωσία. Φυσικά έχει ρόλο. Πολύ αρνητικό. Λοιπόν, τι εγώ, τι κύριε ΝΑΤΟ μιλάτε αυτή εγώ δεν είμαι το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Δεν ξέρω αν μπερδεύεστε. Όχι, εσείς μάλλον μπερδεύεστε. Γιατί μας λέτε ούτε είναι κομμουνιστικό κόμμα. Ποια είναι η πρότασή σας, η συμμαχία μας σαν Ελλάδα, σαν μια χώρα που είμαστε σε μια. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Μα πώς ακριβώς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων αυτό. Οι συμμαχίες μας ποιες πρέπει να είναι. Ο λαός θα έχει. Ποια είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Με το λαό εδώ πέρα να παίρνει την κατάσταση της οικονομίας στα χέρια του, συμμαχίες επωφελείς με άλλα κράτη εκμεταλλευόμενο ό,τι μπορεί να εκμεταλλευτεί από αντιθέσεις. Χώρια που εμείς πιστεύουμε ότι μια άνοδος της πάλης του λαού μας δεν θα είναι εξοικομένη από τα γίνεται και στις γύρω χώρες. Εκεί θα στηριχτούμε και θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Εγώ λέω τώρα, στη σημερινή κατάσταση που βρισκόμαστε, τα πράγματα είναι καλύτερα. Για να σκεφτούμε λίγο πού μπλεκούμε σε χώρα. Κυρία Δημαδάμα, επιτρέψτε μου. Μα κύριε Μαρούπα μου, μιλάτε μια εικονική πραγματικότητα πάρα πολύ κύριε ωραία. Έχοντας δίπλα μας την Τουρκία, έχουμε πάνω τη Ρωσία, πάντως, έχουμε την Αφρική, άνθρωποι που πηδάνε στη θάλασσα. Το βρίσκω λογικό να μιλάνε εκτός κομματικών οργάνων. Δεν υπάρχουν και χώρες και Μαρούπα μου, μας λέτε πράγματα, τα οποία είναι εικονική πραγματικότητα. Ότι στο δικό σας το σχέδιο δεν υπάρχει κανένας να μας στηρίξει. Δηλαδή πείτε ότι αύριο το κουκουέ γίνεται κυβέρνηση. Ποιο άλλο θα είναι με τον πέρασμα. Η εναλλακτική μας είναι αυτό που βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή συμφωνίες οι οποίες μας εμπλέκουν πάρα πολύ στους ανταγωνισμούς. Και μας κάνουν πιθανό μαγνήτη επιθέσεων. Είναι γεγονός ότι η Ρωσία μίλησε για χώρες που φιλοξενούν και ενδεχομένως πυρηνικά ότι μπορεί να χτυπήσουν και βάσεις. Είναι η χώρα μας τέτοια. Είναι. Και ο κύριος Βίτσας, όταν υπουργός, δεν αρνήθηκε και δεν διέψευσε ότι στον Άραξο υπάρχει ή προτίθεται να γίνει φύλαξη πυρηνικών όπλων. Μάλιστα. Για να μιλάμε πολύ συγκεκριμένα. Έγινε αυτή η ιστορία με το ιρανικό τάνκερ και τώρα όλο το Υπουργικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας ήταν.
φοβισμένο. Ένα τελευταίο σχόλιο για την κυρία Δημαδάμα και κλείσαμε για να πάμε στην πρέμβη. Για το περιβαλλοντολογικό πάντως, κυρία Νέγκα, για το περιβαλλοντολογικό μια κουβέντα, γιατί υπάρχει πολλή υποκρισία. Μάλιστα. Το περιβάλλον δεν μπορεί να προστατεύσει ο καπιταλισμός. Πάει και τελείωσε σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Και όσοι μιλάνε για τον Αμαζόνιο, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, να δουν και τι γίνεται και εδώ πέρα δίπλα. Ανοίγει χιτά επέκταση στη Φυλή, που είναι ακόμα μια βόμπα. Και όλα τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν. Δεν πρόλαβε μέσα χρόνια να μας το δείξει, κυρία Δούρου. Δεν λένε κάτι άλλο. Υπάρχει ερώτηση του κόμματος τώρα στη Βουλή αυτό το θέμα, να δούμε τι θα απαντήσουν όλοι.